Λοιπόν, σήμερα επέστρεψαν τα 80 plus player pick και έχω κραφτάρει 25 από αυτά για να τα ανοίξουμε μαζί. Και πέρα από αυτό, επέστρεψαν επίσης τα 84x5. Θα τα κραφτάρω όλα αυτά, θα τα ανοίξουμε μαζί με τα 85 double upgrade. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα picks. Έχουμε 25 από αυτά. Να δούμε αν θα μας δώσουν τίποτα καλό. Προφανώς ελπίζω ή σε κανένα Future Stars ή σε κανένα Icon, ενώ Future Stars Icon, ή σε κάτι τέτοιο, σε Fodder, για να τελειώσω τη Σάουα και να κραφτάρω και ό,τι άλλο έχουμε να κραφτάρουμε. Εδώ δεν θα πάρω Inform, δεν τον χρειάζομαι. Δεν φαίνονται τίποτα τρομερό μέχρι τώρα. Πέρα από τον Kimmich, τα άλλα είναι πολύ basic. Είναι 81 με 83. Εδώ έχουμε και έναν Bruno. Πολύ ωραίο. Εδώ έχουμε Renard 88, είναι το τρίτο walkout και τα τρία είναι 88, που είναι ένα πολύ καλό restock για το club. Και τα τελευταία 5, Diaby. Εδώ θα πάρουμε Ζουμπελντία. Έχουμε το τέταρτο walkout. Έχουμε τον Σάκα 86. Και το τελευταίο 80 plus player pick θα είναι ο Kyle Walker. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το μερό, αλλά σίγουρα ήταν πολύ καλύτερα από τα 82 plus που μας είχαν δώσει την προηγούμενη φορά. Έχω εδώ και μερικά packs ακόμα να ανοίξουμε που έχουν μαζευτεί. Εδώ έχουμε Future Stars από Premium Gold Players Pack και είναι και tradable, αλλά είναι κακό. Είναι η Endo. Είναι 87 τουλάχιστον. Αν και πρέπει να πηγαίνει για discard. Έχουμε και Bright μέσα. Οι οποίες 85 έχουν πέσει πάλι στην τιμή. Έχουν πάει πάλι γύρω στα 6.000. Εδώ έχουμε Βραζιλία, Καμ. Αυτή είναι η Μάρτα. Είναι η Ντεμπίνια. Είναι η Μάρτα. 84. Νομίζω δεν έχω ανοίξει ποτέ καλό 83x3. Πάμε να ανοίξουμε 381x11. Έχουμε χρυσό φλέαρ, Αλία, right mid, είναι ο Diaby. Είναι ο Diaby. Αρκετά κακό pack. Πάμε στο δεύτερο. Και εδώ χρυσό. Είναι Πορτογαλία, Cam. Είναι ο Bruno. Είναι 88, πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι διπλό. Οκ, okay, τουλάχιστον έχουμε το walkout και μια 85. Πάμε να ανοίξουμε και το τελευταίο. Έχουμε πάλι χρυσό φλέαρ, Αγγλία, right wing. Είναι... δεν έχω ιδέα. Α, η Κέλλη. Οκ, 84.
κακό pack κι αυτό. Και πάμε να ανοίξουμε και 3.85x2. Χρυσό είναι, Αγγλία, right back, είναι ο Trent και θα είναι διπλό. Μαζί με Oberdorf. 86-87, δεν είναι άσχημο. Πάμε στο δεύτερο. Και είναι Νορβηγία. Καμ είναι ο Odegaard. Αυτό δεν θα είναι διπλό. Μαζί με κόρομα. Και το τρίτο. Χρυσό είναι γι' αυτό. Αγγλία. Goalkeeper. Α, είναι η Ιρπς και είναι και διπλό. Μαζί με Λεβαντόφσκι, 90. Αυτό είναι πολύ ωραίο pack. Και τώρα γενικά κραφτάρω τη Σάουα, οπότε. Και πάμε να ανοίξουμε και τα τελευταία packs. 384x5. Είναι Βραζιλία, goalkeeper. Είναι Έντερσον ή Άλισον. Είναι ο Έντερσον. Και δεν θα είναι διπλό. Τουλάχιστον είναι 88 νομίζω. Είναι άσχημο. Πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο. Εδώ έχουμε Future Stars. Είναι Ιταλία, CDM. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Ή πια. Ποιος. Είναι ο Ρίτσι, είναι διπλό. Είναι διπλό Future Stars. Βέβαια είναι πολύ μέτριες κάρτες, αλλά είναι διπλό Future Stars. Και αυτό που μου αρέσει σε αυτό το event είναι όντως βλέπουμε το flair του promo. Στα προηγούμενα δύο, Road to the Finals και προφανώς Team of the Year, δεν το βλέπεις με τίποτα το flair. Εδώ πέρα κι ας είναι κακές οι κάρτες, τουλάχιστον το βλέπουμε. Και είναι ένα πολύ ωραίο πακέτο. Λοιπόν παιδιά, ολοκλήρωσα τη Σάουα. Την είχα ξεκινήσει όταν τελείωσε το Team of the Year. Και όσες φορές την έχω αντιμετωπίσει είναι ακραία, είναι φανταστική. Θα πάρει τη θέση του Modric στην ομάδα. Πάμε να ανοίξουμε το 87x4. Χρυσό είναι, Γερμανία, CDM είναι ο Kimmich μάλλον. Δεν είναι πολύ καλό αυτό. Και είναι μαζί με Bernardo Silva. Ίσως να πρέπει να πάρω το 84x20 τελικά. Κακό. Λοιπόν παιδιά, έχω κραφτάρει το Icon Player Pick. Το έχω κραφτάρει από χθες, προχθές, δεν θυμάμαι πότε είναι. Το έχω εδώ πέρα έτοιμο να το ανοίξω. Ξαναλέω, η μόνη περίπτωση για να μπει κάποιο αυτά icons στην ομάδα μου είναι να είναι κάτι ακραίο. Να είναι κάποιος Cruyff, κάποιος R9, να είναι κάποιος Hulit, ο Thunderstruck, όχι ο Base. Βασικά ακόμα και ο Base, ναι. Αλλά θέλω κάτι ακραίο. Πάμε να δούμε. Ξανά και ξανά και ξανά. Η άλλη μια φορά χάλια.